Καλημερούδια, τι κάνετε βρε παιδιά? Για ακόμα μία φορά χάθηκα, εξαφανίστηκα από εδώ από το YouTube και με ψάχνατε και έχετε και τα δίκια σας. Αλλά όσοι με ακολουθείτε στο Instagram πάνω κάτω θα ξέρετε, θα πω πάρα πολύ σύντομα γιατί όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα βαριέστε τώρα να τα ξανακούτε. Πάλι είχα έτσι μια ψιλοπεριπέτεια υγείας, όμως όλα καλά. Πριν κάποιο διάστημα, πριν κάποιες μέρες, εντόπισα στα μαλλιά μου κάποια μικρά κενάκια. Και μέχρι να έρθει το ραντεβού μου με τη γιατρό, μέχρι να δούμε ότι όλα είναι καλά και φαντάζεστε λίγο, δεν ήμουν στα πάρα πολύ καλά μου, οπότε δεν είχα και πάρα πολύ και έφυγε βίντεο. Αλλά είναι όλα καλά. Αυτό που μου συμβαίνει στα μαλλιά, υπάρχουν όντως κάποια κενάκια. Αλλά είναι πολύ. Είναι ψυχολογικό το κομμάτι. Είναι από μια φαγούρα που με έχει πιάσει το τελευταίο διάστημα και εγώ ξύνομαι με πάρα πολύ μανία και έχω προκαλέσει με τα νύχια μου ζημιά. Έχω ξεκινήσει μια θεραπεία τώρα η οποία ελπίζω να με βοηθήσει. Αυτά. Γι' αυτό χάθηκα. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, θα ηρεμήσουμε κάποια στιγμή που θα πάει. Το πιστεύω ότι θα ηρεμήσουμε και δεν θα μας πάει έτσι. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζομαι, γιατί έχω να πάω με την αδερφή μου σε μία δουλειά, για την οποία είναι η αλήθεια, αν μπορούσα να κουκουλωθώ στο κρεβάτι μου, θα είχα κουκουλωθεί στο κρεβάτι μου και δεν θα πήγαινα. Γιατί μου ήρθε η περίοδος με 2 μέρες καθυστέρηση και δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, όταν μου έρχεται η περίοδος με έστω και 1 μέρα καθυστέρησης, μετά υποφέρω. Υποφέρω πολύ. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί πόνο σας μιλάω. Τώρα μόλις πήρα ένα παυσίπονο, ακούω ησυχία και λέω τι γίνεται, αλλά κάθεται και ακούει τα τραγούδια του. Πήρα ένα παυσίπονο και ελπίζω ότι θα με πιάσει και θα μπορέσω να πάω στη δουλειά που πρέπει να πάω και πρέπει να φύγω σε πάρα πολύ λίγα λεπτά και εγώ ακόμα είμαι σε αυτή την κατάσταση που με βλέπετε. Και αργότερα, όπως θα δείτε και από τον τίτλο του βίντεο, θα πάω να κάνω για δεύτερη φορά Botox. Και λέω για δεύτερη φορά Botox, έχω ξανακάνει Botox, έχω ξανάρθει σε επαφή με τον Botox, αλλά όχι για αισθητικούς λόγους, είχα κάνει Botox για μια ημικρανία που με πιάνει σε αυτό εδώ το κομμάτι, εδώ. Πάνω από το φρύδι, πολλές θα συμπάσχετε μαζί μου αυτή τη στιγμή. Ξέρω πολύ κόσμο που έχει πάνω από το φρύδι. Τον πιάνει πολύ συχνά η μικρανία. Έτσι και εγώ, παιδιά, υποφέρω από ημικρανίες πάνω από το αριστερό μου φρύδι. Ειδικά τις μέρες που μου τελειώνει η περίοδος, με το που μου τελειώσει η περίοδος, για 2 με 3 μέρες το πολύ μετά, έχω πάρα πολύ έντονους πόνους πάνω από το φρύδι. Και είχα κάνει πριν 3,5 περίπου χρόνια ένα έτσι Botox δοκιμαστικά να δω αν θα με βοηθήσει, όχι σε όλο το πρόσωπο, είχα κάνει στοχευμένα για εκεί, είχα κάνει σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το νεύρο εδώ και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ, όταν σας λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή αν δεν ήταν όντως ο γιατρός αυτός που μου είχε προτείνει να κάνω Botox. Έχει δει πράγματα, εγώ έκανα και με είχε βοηθήσει και τώρα θέλω να πάω να ξανακάνω για να δω αν θα αλλάξει κάτι πάλι και να σας το μεταφέρω αυτό εδώ με τις ημικρανίες. Και αυτή τη φορά θέλω να πάω να κάνω και για ένα αισθητικό, για αισθητικούς λόγους. Για αυτήν εδώ πέρα τη ρετιδούλα έκφρασης, την οποία όσες με βλέπετε χρόνια θα την έχετε συνηθίσει πάνω μου και δεν θα σας φαίνεται περίεργο. Αλλά τον τελευταίο χρόνο, επειδή είμαι πάρα πολύ έτσι, εν τω μεταξύ το έτσι βοηθάει πάρα πολύ και την ημικρανία. Δηλαδή με το που κάνω έτσι τώρα νιώθω τον πόνο εδώ. Αλλά δεν συνεχίζει, αλλά νιώθω το νεύρο μου εδώ πέρα κάπως περίεργα, τέλος πάντων. Και θέλω να πάω να κάνω για να την προλάβω να μην βαθύνει άλλο. Και από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω. Κάτι άλλο μου πρότεινε η γιατρός μου, η κυρία Τζούμα, να κάνω για να λίγο κάπως καταφέρουμε να την διώξουμε από εκεί. Γιατί με τον Botox στην ουσία κάνεις πρόληψη, έτσι έχω καταλάβει. Θα σας τα πω το απόγευμα που θα πάω. Να σας πω και αν πόνεσα, και αν... γιατί δεν θυμάμαι αν είχα πονέσει τότε, δεν νομίζω ότι είχα πονέσει. Αλλά είχα κάνει και τόσο λίγα τσιμπήματα που πραγματικά δεν ήταν τίποτα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε αυτό τον υπέροχο συνδυασμό που έκανα. Αυτή η πιτζάμα έχει το από κάτω της και αυτή η πιτζάμα έχει το από πάνω της. Τι έγινε τώρα, διανύουμε αυτή την περίοδο που είτε σκάσει είτε κρυώνεστε. Εγώ ξύπνησα μέσα στο ξημέρωμα, ήμουνα με το ραντάκι και απλά το κάτω της πιτζάμας και συνειδητοποίησα ότι κρυώνω πάρα πολύ και έψαχνα μέσα στο σκοτάδι το από πάνω της πιτζάμας και δεν μπορούσα να το βρω με τίποτα. Άρπαξα ένα όποιο βρήκα, το έβαλα και λέω, έλα τώρα με αυτό κοιμήσου να τελειώνεις. Και έκανα αυτό τον υπέροχο συνδυασμό. Ντύθηκα όμως, έτσι δεν έμεινα με τις πιτζάμες. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο μπλουζάκι από Elizette
Και αυτό το πάρα 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 πολύ ωραίο παντελόνι είναι έτσι ένα blue jean, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα το χιλιοφορέσω τώρα το καλοκαίρι. Παιδιά, σας έχω ξαναπεί ότι Ελιζέτ θα βρείτε τα πιο άνετα jean, τα πιο άνετα παντελόνια. Είναι τέλειο. Και τώρα που είμαι αδιάθετη, νιώθω πάρα πολύ ωραία μέσα στο παντελόνι αυτό, παιδιά. Είναι, τι να σας πω, τα καλύτερότερα. Επιστρέψαμε από τη δουλειά που είχαμε και τώρα βάλα μακαρονάκια. Εγώ λέω σήμερα να φάω μακαρόνια με τόνο και καλαμπόκι. Και στον Αλέξανδρο να του φτιάξω μια ψαλτσούλα, έτσι λίγο θα δω τώρα τι θα φτιάξω, να συνοδεύσει τα μακαρονάκια του. Και πριν φάμε και καθίσουμε λίγο να ξεκουραστούμε μέχρι να φύγουμε για να πάμε στην κυρία Τζούμα, θέλω να σας κάνω ένα haul, αλλά όχι δικό μου haul, haul του Αλέξανδρου. Γιατί πάρα πολλές μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, καλά μας δείχνεις εσύ τα ρούχα σου, αλλά του Αλέξανδρου δεν μας δείχνεις ποτέ τα ρούχα. Και έχετε δίκιο, ποτέ δεν σας τα δείχνω. Θα σας δείξω τώρα τι αγόρασα. Απλά επειδή πάντα με ρωτάτε κωδικούς και πάντα ξεχνάω να σας γράψω κωδικούς και μετά τους χάνω γιατί βγάζω τα ταμπελάκια, θα σας φέρνω τα ταμπελάκια κοντά. Να πατάτε stop, να βλέπετε κωδικούς, τιμές αν φαίνονται κλπ. Γιατί κάνω τόσο πραγματικά στο πόδι μοντάζ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Λείπει πάρα πολλές ώρες ο Κανάκης από το σπίτι λόγω της δουλειάς, φεύγει και ταξίδια. Και δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχω έτσι λίγο ηρεμία να καθίσω να κάνω μοντάζ. Οπότε, συγγνώμη γι' αυτό που δεν μπορώ να σας τα γράφω, αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ένα λεπτό να ανακατέψω τα μακαρόνια και έρχομαι. Επέστρεψα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Ζάρα, γιατί θέλω να σας δείξω ένα-δύο πράγματα που πήρα και για μένα. Κάνα μια ηλεκτρονική παραγγελία και πήρα και για μένα δύο πράγματα από Ζάρα. Τα αγαπώ τα Ζάρα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρε ένα απλό λευκό t-shirt. Τώρα κωδικό θα σας το φέρω κοντά μήπως το χρειαστείτε. Να το δείτε, κωδικό και τιμή. Που εντάξει τώρα ένα απλό λευκό t-shirt, τι να μας ενδιαφέρει πες. Γράφει κωδικό ρε παιδιά ή, ναι γράφει εδώ πέρα. Στο barcode από πάνω. Λοιπόν, πήρα αυτό και να σας δείξω και αυτό το οποίο το φόρεσα, το δοκίμασα μόλις ήρθε και είναι τέλειο. Τέλειο, σας το προτείνω να το έχετε στη συλλογή σας παιδιά. Είναι αυτό εδώ το λινό shorts. Εφαρμόζεται, να σας πω, είναι ψηλόμεσο και εφαρμόζει μαγικά. Είχα πάρει και πέρσι ένα παρόμοιο, λίγο πιο μακρύ, εκείνο ήταν βερμούδενο, αυτό εδώ είναι τύπου shorts. Σας φέρνω κοντά, εδώ ο κωδικός, τιμή φαίνεται, εντάξει, πρέπει να το δείτε, πρέπει να το δείτε. Θέλω και εγώ να μπω να δω τι άλλα χρώματα έχει, μήπως πάρω και άλλα χρώματα. Και πάμε τώρα στα του Αλέξανδρου, θα μείνω στο Ζάρα, θα ξεκινήσω με την τσάντα, του πήρα τσάντα για τον παιδικό σταθμό. Γιατί το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός, ο Αλέξανδρος θα ξεκινήσει παιδικό σταθμό. Και μίλησα με μια φίλη μου που τον πηγαίνει στον παιδικό σταθμό που θα τον πάμε κι εμείς και μου είπε ότι τα πράγματα που χρειάζεται μέσα στην τσάντα είναι απλά, είναι το μπουκαλάκι με το νερό, είναι μια λαξιά ρούχα, μια πετσετούλα μου είπε, τι άλλο μου είπε, νομίζω αυτά φαγητό θα έχει εκεί. Αχ, δεν θυμάμαι τι άλλο μου είπε, να σας πω την αλήθεια, αλλά χωράνε τα πράγματα τέλος πάντων αυτά. Και του πήρα αυτή εδώ πέρα με τον Μίκη, με τα φτάκια του Μίκη εδώ από τα Ζάρα. Έχει εδώ πέρα και στα λουράκια που γράφει Mickey and Friends. Λοιπόν, και έχει εδώ πέρα τον Μίκη, στο μπροστά το φερμουάρ και στο φερμουάρ που ανοίγει την τζάντα έχει ένα χεράκι. Και να έρθει εσωτερικά. Αλέξανδρε, θα σας δώσω τώρα, στο υπόσχομαι. Τέκι! Ναι! Σας φέρνω και κοντά να δείτε για κωδικούς και τα σχετικά. Να, νομίζω αυτός εδώ είναι ο κωδικός. Εδώ. Έλα, αγαπούλη μου, ορίστε. Και αυτή λέμε να κρατάμε στον παιδικό σταθμό. Πρώτο Θεός το Σεπτέμβρη. Και από Ζάρα, μια βερμουδίτσα τζιν που μου αρέσει πάρα πολύ να του φοράω τζιν, είτε παντελονάκια είτε βερμουδίτσες, μαζί με πόλο μπλουζάκια ή πουκαμισάκια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάπου πιο απλά να πάμε, μου αρέσει έτσι να τον ντύνω λίγο πιο καλά. Οπότε του πήρε αυτή εδώ πέρα τη βερμούδα, που του αρέσει και εκείνο πολύ ο Μίκη. Λοιπόν, σας φέρνω και εδώ κοντά να δείτε. Κωδικός λογικά εδώ είναι τώρα εδώ, Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, νομίζω θα τα βρείτε εύκολα τώρα να ψάξετε στη σελίδα του Ζάρα. Και του πήρα αυτό εδώ το σορτσάκι, το καφέ, το οποίο η αλήθεια είναι δεν θα το διάλεγα ποτέ σαν χρώμα για τον μικρό. Τι είναι αγάπη μου, τι θες να τη φορέσεις, έλα γύρνα. Περίμενε γιατί κάπως τα μπέρδεψες εδώ. Για γύρνα και την άλλη, γύρνα. Ωραία, έφυγες, έτοιμος για σχολείο είσαι.
Τι έλεγα τώρα, κάτι έλεγα ότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να διάλεγα αυτό το χρώμα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μπλουζάκι που βρήκα στα Zara και το βρήκα και σε αρκετά καλή τιμή. Νομίζω όμως εγώ δεν το πήρα 8. Το πήρα κάτι λιγότερο γιατί κάτι είχα πετύχει μια έκπτωση. Και μου άρεσε πάρα πολύ μόλις τα είδα αυτά τα δύο σαν συνδυασμό, να το τα φοράω έξω. Μετά του πήρα ένα απλό μπλε σορτσάκι, μαύρο, καλά ότι να είναι, απλό, πολύ απλό κι αυτό. Έτσι για να βγάλουμε το καλοκαιράκι μας. Να σας πω την αλήθεια παιδιά, έχω καταλάβει αυτά τα 2,5 χρόνια πέρα από την πρώτη τη χρονιά. Αυτό το τελευταίο χρόνο τέλος πάντων που είναι ο Αλέξανδρος μαζί μας, ότι είναι πάρα πολύ τα λίγα και βασικά τα ρούχα που χρησιμοποιούσα. Δηλαδή, άλλες χρονιές, πέρσι το καλοκαίρι είχα πάρει πάρα πολλά, το χειμώνα πήρα πάρα πολλά και συνειδητοποίησα ότι πραγματικά τη βγάζω με πολύ λίγα ρούχα. Βέβαια, τώρα του χρόνου θα πάει και σταθμό και θα αλλάζουμε κάθε μέρα ρούχα. Δεν ξέρω. Καλά, έχουμε και το στεγνοτήριο τώρα. Οπότε την ίδια μέρα που τα πλένουμε, την ίδια μέρα τα έχουμε. Οπότε είναι διαφορετικά τώρα τα πράγματα. Αλλά. Κάτι λείπει. Να το, ναι. Αλλά. Πραγματικά τη βγάζουμε με πάρα πολύ λίγα ρούχα. Δηλαδή, έχω δύο καλά που τα φοράμε συνέχεια και 5-6 σετάκια καθημερινά που φοράμε μέσα στην ημέρα. Άλλο ένα έτσι απλό σορτσάκι. Φέρνω και εδώ κοντά να δείτε κωδικούς κλπ. Και του έχω πάρει και αυτή εδώ πέρα τη βερμουδίτσα. Που όσες είδατε τη βλογκωστή, θα θυμάστε ότι την πήρα μέσα στη βλογκωστή και σε γκρι. Του την πήρα από το Smart Park που είχαμε πάει. Εν τω μεταξύ, μεσούλα 92, μπλουζάκι 98 φοράμε. Τέλος πάντων. Και τα μπλουζάκια του είναι λίγο μεγάλα. Απλά τα πήρα έτσι λίγο άνετα. Να τα έχει λίγο άνετα να μας βγάλει το καλοκαίρι. Του πήρα αυτό εδώ το απλό. Το t-shirt. Τίποτα σπουδαίο. Και αυτό νομίζω δεν το πήρα 8 ευρώ. Νομίζω το πήρα πολύ πιο οικονομικό από ότι. Παίζει να το πήρα 4 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και από Ζάρα τελειώνουμε με αυτό εδώ πέρα το καπέλο. Του πήρα δύο καπελάκια, ένα από Ζάρα, ένα από H&M και δεν ξέρω ποιο θα του βάζω στην παραλία, ποιο θα του έχω μαζί καθημερινά. Δεν έχω επιλέξει ακόμα. Αυτό είναι από H&M. Και δεν ξέρω. Μεταξύ γι' αυτά σας έδειξα, δεν σας έβαλα, ή σας έβαλα κωδικούς γι' αυτά. Ναι, σας έβαλα. Πάει, δεν είναι τίποτα. Αυτό με το Α μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι που είναι για το Α από το όνομά του Αλέξανδρος. Λοιπόν, εδώ ο κωδικός είναι εδώ, από το καπέλο με το μονόγραμμα. Και εδώ έχουμε τον Μίκη. Τώρα περνάμε H&M. Θα καθαρίσει, λέτε. Καθάρισε, μπα. Ορίστε. Που μου αρέσει και εμένα ο Μίκη πάρα πολύ και σε εκείνον. Λοιπόν, του πήρα πιτζαμούλες. Του πήρα αυτό εδώ πέρα το σετάκι. Ορίστε. Αυτό εδώ όμως, κοίταξα, πριν δεν γράφει κωδικό. Άλλο ένα σετάκι με πιτζαμούλες. Αυτό εδώ με σορτζάκι και μπλουζάκι. Εδώ πέρα κάτι γράφει. Εδώ ίσως κάτι καταφέρετε να βρείτε. Ορίστε. Και επίσης του πήρα ένα απλό μπλουζάκι t-shirt με έναν δεινόσαυρο, το οποίο νομίζω το πήρα... Τι είναι αγάπη μου, να τη φορέσω πάλι την τσάντα, έλα γύρνα. Και από εδώ, έτοιμος. Ένα απλό t-shirt, τίποτα το ιδιαίτερο, απλά το βρήκαμε 3 ευρώ και λέω γιατί να μην το πάρουμε. Και μετά ένα σετάκι από μπλούζες με Star Wars. Και αυτό το πήρα όχι γιατί αυτή δεν μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είναι ok για να βγάλουμε τις μέρες μας. Λοιπόν, σας βάζω εδώ τον κωδικό γιατί είναι ένα σετάκι το οποίο είχε δύο μπλούζες μέσα. Και αυτό το σετ το πήρα για αυτήν εδώ την μπλούζα. Αυτή εδώ μου άρεσε πάρα πολύ γιατί αν θυμάστε έχω μία παρόμοια. Οπότε είπα να τη φοράμε έτσι παρέα. Να είμαστε σορτή. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα για το haul του Αλέξανδρου είναι μια ζακέτα. Έψαχνα ζακέτα, μια ελαφριά ζακέτα και δεν έβρισκα με τίποτα. Και βρήκα αυτή εδώ πέρα από H&M και λέω θα ρισκάρω και θα την πάρω. Και λέω θα ρισκάρω γιατί θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό που έχω καταλάβει και ότι δεν έχει από μέσα επένδυση, γιατί δεν έδειχνε. Και είναι μια απλή, τύπου σαν πικέ κουβερτούλα. Είναι πικέ, να δείτε, κάνει πικέ. Και μέσα δεν έχει επένδυση, είναι ένα ύφασμα. Αυτό έψαχνα για τα πιο δροσερά βραδάκια τώρα της άνοιξης και του καλοκαιριού αργότερα.
Σας φέρνω κωδικό να τον δείτε σίγουρα πάρα πολύ καλά. Αν ψάχνετε ζακέτα, να τη δείτε, πραγματικά είναι τέλεια. Είναι ότι μόνο στην κουκούλα έχει επένδυση. Να βλέπετε, εδώ είναι το ίδιο, στην κουκούλα έχει επένδυση. Αν είχε επένδυση και μέσα δεν θα μου άρεσε, γιατί ψάχνα κάτι πάρα πολύ ελαφρύ. Και αυτό είναι ότι πρέπει, είναι τεράστια για τον Αλέξανδρο. Αλλά τέλος πάντων, έπρεπε να τον πάρω μικρότερη τη ζακετούλα. Αυτά, είμαστε στα 10 λεπτά, πάνω εδώ τα μακαρονάκια. Να φτιάξω και μια σαλτσούλα για τον μικρό. Και μετά φύγαμε για τζούμα, θα τον βάλω λίγο να ξεκουραστεί. Τι είναι βρε άνθρωπε. Πόσες φορές θα τη φορέσουμε την τσάντα, πολλές. Μετά δεν θα θες να τη βλέπεις, θα πάμε σχολείο. Έξω έχει τον ήπιο, τους αρέσει νομίζω. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε και συμβουλές, οι μαμάδες που έχετε ήδη στείλετε παιδιά σας παιδικό σταθμό και πανήπιο, παιδικό σταθμό, γράψτε μου από κάτω. Έτσι, συμβουλές για τον παιδικό σταθμό. Τι είναι χαρά μου. Τι. Έλα. Έλα, γύρνα. Γύρνα από εδώ και από εδώ. Και είσαι έτοιμος, φεύγεις για σχολείο. Λοιπόν, ναι, όσες μαμάδες έχετε στείλει τα παιδιά τους έτσι παιδικού σταθμού και έχετε εμπειρία, γράψτε μου κάποια συμβουλή από κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να μου γράψετε. Την επιλογή που κάνατε, αν πήγατε το παιδί σας σε δημόσιο ή ιδιωτικό, τι μπορεί να χρειαστήκανε μαζί, οτιδήποτε, οποιαδήποτε εμπειρία, συμβουλή, ό,τι θέλετε, καλοδεχούμενοι, να μου τη γράψετε από κάτω. Το έχω το άγχος μου για το σχολείο βέβαια. Εντάξει, θα δούμε, όλα καλά θα πάνε. Αυτά, πάω να δω τα μακαρόνια. Και τα λέμε πάλι σε λίγο. Στον δρόμο Κηφισίας και κατηγορίζω προς το ιατρείο της κυρίας Τζούμα και είμαι Κηφισίας. Θα σας κάνει εντύπωση όσες με ξέρετε καιρό και με παρακολουθείτε γιατί είμαι στην Κηφισίας και πηγαίνω στην κυρία Τζούμα. Μπορείς και βέβαια στο ιατρείο που είναι στα Πετράλωνα, μπορείς και από την Κηφισίας να πας. Αλλά εγώ πάω από Εθνική, μου είναι πιο εύκολο. Είμαι Κηφισίας γιατί η κυρία Τζούμα άνοιξε και ένα δεύτερο ιατρείο στην οδό Μιχαλακοπούλου 2, ακριβώς πίσω από το Hilton. Και ετοιμαστείτε, πραγματικά ετοιμαστείτε για τα πλάνα που θα δείτε. Δεν πρέπει να με βλέπετε τώρα, αλλά με ακούτε. Ετοιμαστείτε για τα πλάνα που θα δείτε. Το ιατρείο της κυρίας Τζούμα στο κέντρο είναι, λες και είσαι στην Αμερική, στο πιο τέλειο κέντρο αισθητικής και δερματολογίας και δεν ξέρω πώς θα το πω, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, έχω πάθει σοκ. Θα σας δείξω εγώ τώρα όλα τα πλάνα, ακριβώς από την ώρα που θα μπω στο ασανσέρ. Μέχρι την ώρα που θα μπω εκεί, θα πάθετε πλάκα. Είναι πανέμορφο και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ξαναπάω κιόλας εκεί. Γιατί είχα πάει και πριν λίγες ημέρες να δει γιατρό στα μαλλιά μου. Και ναι, θα σας βάλω εγώ ένα προειδοποιητικό μηνυματάκι που θα δείχνει, που θα λέει ένα μηνυματάκι ότι ξεκινάνε οι ενέσεις. Σε περίπτωση που κάποια δεν θέλει να δει τη διαδικασία του Botox, να ακούσει μετά, να ξέρει σε ποιο λεπτό να πάει. Λοιπόν. Αυτά. Σηκώσαμε καλά τα κρεδάκια. Δεν θέλουμε να σηκώσουμε εδώ. Όχι. Όπως είσαι, απλά να μην έχουμε αυτή την κινητικότητα. Ναι. Σωστά. Πάμε τα κρεδάκια. Τέλεια.
στιγμή. Mm-hmm. Να πάει. Δεν κατάλαβα τι είπα. Τέλεια. Πολύ ωραία πράγμα. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε, τώρα έχουν γίνει εδώ κάποια τσιμπηματάκια τα οποία σε 5-10 λεπτά και θα έχουν φύγει. Τίποτα. Ένα ελαφρύ τσιμπηματάκι, τίποτα το σπουδαίο. Κάνω ακόμα τις εκφράσεις, αλλά σε λίγο δεν θα κάνω τίποτα. Το έκανα το μποτοξάκι μου. Θέλει, μου είπανε 4-5 μέρες περίπου για να δείξει. Είπατε δεν έβαλα λίγο αντισηπτικούλι από το πάρκινγκ. Λοιπόν, παιδιά δεν πονάει. Τώρα εδώ πέρα που είμαστε πιο ήσυχα να σας τα πω. Γιατί με ρωτήσατε, οι πιο πολλές ήταν Μαρινέλη, πες μας αν πόνεσες, αν πόνεσες. Στο Instagram είδα τα μηνύματα σας που έρχονται. Αν πόνεσες, αν πόνεσες. Θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ. Αυτά είναι τα μηνύματά σας. Wow, έχω λυκαβητό τέρμα μπροστά. Από το γραφείο της κυρίας Τζου μου φαίνεται η Ακρόπολη, φαίνεται ο Λυκαβητός. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το ιατρείο της είναι εξωπραγματικό. Τίποτα δεν σας έδειξα. Θα ξανάρθω σε 15 μέρες για επαναληπτικό. Να δούμε αν χρειάζεται κάτι. Επέστρεψα. Λοιπόν, με λίγο φασαρία νομίζω. Είναι λίγο η τηλεόραση που έχω ανοίξει για τον Αλέξανδρο. Είναι λίγο και η ρομποτική σκούπα που κάνει φασαρία. Αλλά θα το βγάλουμε και αυτό το βίντεο. Λοιπόν. Έχουν περάσει 3 μέρες από την ημέρα που έκανα την εφαρμογή του Botox και είπα να μην κλείσω την ίδια μέρα το βίντεο, γιατί ήθελα έτσι να περάσουν και λίγες ημέρες για να μπορέσω να σας πω τη γνώμη μου πάνω στο κομμάτι Botox αυτές τις 3 επόμενες ημέρες, πώς είναι, πώς πάει. Γενικότερα εγώ αυτή την κίνηση δεν μπορώ να την κάνω εύκολα. Βλέπετε, ανεβαίνει, αλλά δεν την κάνω εύκολα. Αυτή είναι που την κάνω λίγο πιο εύκολα ακόμα, αυτή είναι εδώ όχι τόσο. Αλλά θέλει από την 5η μέρα και μετά αρχίζει να δείχνει καλά το αποτέλεσμα. Ακόμα δηλαδή λειτουργεί το υλικό. Λοιπόν, όπως σας είπα, το Botox δεν πονάει. Το μόνο που λίγο κατάλαβα ήταν ένα ελαφρύ τσούξιμο την ώρα που έμπαινε το υλικό. Τίποτα άλλο. Πονοκέφαλο εγώ δεν είχα, που με ρωτήσατε πάρα πολλές στο Instagram. Εν τω μεταξύ έπαθα σοκ με το πώς σας ενδιαφέρεστε να πάτε να κάνετε Botox και αν πόνεσαι. Οι ερωτήσεις σας αυτές ήταν αν πόνεσα και αν είχα πονοκέφαλο. Ούτε πόνεσα, σας είπα λίγο αυτό το ελαφρύ τσούξιμο, αλλά όχι να βάλεις τα κλάματα, ένα ελαφρύ τσούξιμο είναι. Και δεν είχα τον πονοκέφαλο το λεγόμενο που λένε πολλές, όντως το έχω ακούσει και εγώ ότι πολλές λένε ότι για τις επόμενες ημέρες έχουν πονοκέφαλο. Το είχε και στις οδηγίες το χαρτί που μου έδωσε η γιατρός, το οποίο δεν θα σας το δείξω, δεν υπάρχει λόγος. Αν θα πάτε να κάνετε, σίγουρα θα σας δώσουν το ίδιο χαρτί. Μου έλεγε κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξω για κάποιες μέρες, να μην έρχομαι σε επαφή με τον ήλιο, σε έντονη θερμότητα. Για τις πρώτες ώρες κάποιες οδηγίες και γενικότερα εγώ είμαι ok με τον πονοκέφαλο. Είχε μέσα τύπα ψήπο να μπορώ να πάρω στις οδηγίες, αλλά δεν χρειάστηκε να πάρω τίποτα, πραγματικά τίποτα. Και θα έχω και πάρα πολύ σύντομα νέα με τις ημικρανίες και αν με βοήθησε τον Botox στις ημικρανίες. Γιατί σας είπα ότι τον Botox το έκανα για τις ημικρανίες και για αυτή εδώ πέρα τη ρετίδα έκφρασης που έχει εμφανιστεί και με εκνευρίζει πάρα πολύ, η οποία άμα δείτε πάει πάρα πολύ καλύτερα, νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Θα τις κάνω κι εγώ αργότερα τα μασαζάκια μου, θα βάζω κι εγώ τις κρεμούλες μου, γιατί στην ουσία το Botox είναι πρόληψη. Βοηθάει κάποιες ήδη υπάρχουσες ρετιδούλες να εξομαλυνθούν, αλλά δεν τις εξαφανίζει. Αλλά okay, μια χαρά θα πάει. Θα πάω σε 15 μέρες να κάνω και το, αν χρειαστεί, θα κάνω επαναληπτικό, θα με δει γιατρός και θα μου πει. Να μου γράψετε στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει να σας πάρω μαζί και στις 15 μέρες, να σας πω και τη συνέχεια δηλαδή πώς εξελίχθηκε. Που είμαι σίγουρη ότι θα σας ενδιαφέρει, γιατί στο Instagram πραγματικά τόσο μεγάλη ανταπόκριση πάνω στο θέμα και ερωτήσεις δεν το περίμενα ότι θα δεχτώ. Αλλά έχω έτσι και πολλές κοπέλες πάνω κάτω στην ηλικία μου. Βέβαια είχα και 2 σχόλια από αυτά τα είναι δυνατόν από τώρα να κάνεις Botox, είσαι πάρα πολύ μικρή. Παιδιά, δεν είμαι πάρα πολύ μικρή για να κάνω Botox και έχω ρωτήσει και τη γιατρό μου που την εμπιστεύομαι πάρα πολύ, δεν υπήρχε περίπτωση να μου έλεγε κάτι διαφορετικό και διάβασα και σχόλια σε ένα φόρουμ που μπήκα πριν το έψαξα, δεν είμαι έτσι, αλλά και διάφορα άρθρα που έχω δει για Botox.
Και λένε ότι στην ουσία καλό είναι να το ξεκινήσει. Δεν είπα να το ξεκινήσει από τα 20 τον Botox, αλλά εγώ τώρα 32 προς 33 είμαι σε μια πολύ καλή ηλικία. Έρχομαι, καρδιά μου, έρχομαι. Να ξεκινήσω τον Botox για πρόληψη, για να μην εμφανιστούν και άλλες ρητιδούλες. Ναι, χαρά μου. Τώρα έρχομαι, έρχομαι. Δώσ' μου 2 λεπτάκια το χρόνο σου. 2 λεπτάκια μου, εντάξει. Οπότε, ναι, αυτά τα νέα με τον Botox. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω κάνει, γιατί θέλω να απαλλαγώ από τις μικρανίες και από αυτή εδώ πέρα τη ρητιδούλα. Που μου είπε η γιατρός ότι υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για αυτή τη ρητιδούλα, αλλά από Σεπτέμβρη δεν γίνεται τώρα το καλοκαίρι από ό,τι κατάλαβα. Θα το κάνω όταν θα έρθει η ώρα και θα σας το πω και αυτό. Και τι άλλο ήθελα να σας πω. Όχι αυτό, ότι δεν ήταν άσχημα τα σχόλια που μου είπαν οι κοπέλες για την ηλικία, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Ίσα που ήταν πάρα πολύ ευγενικά. Απλά και εγώ μεταφέρω την άποψή μου και τη γνώμη μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και ήθελα να σας δείξω τη διαδικασία του Botox, γιατί είναι πάρα πολλά τα κορίτσια εδώ πέρα που με εμπιστεύεστε τη γνώμη μου. Και είδα ότι είσαστε πάρα πολλές που ενδιαφέρεστε για Botox. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό πριν πας να κάνεις κάτι να ξέρεις τη γνώμη κάποιου. Και εγώ πήρα μια φίλη μου και τη ρώτησα πριν πάω να κάνω τον Botox, να δω τη γνώμη της, τι έγινε, πώς ήταν, αν πόνεσε με πόνο κεφάλι στο Νατάλο. Τη ρώτησα 1000 πράγματα. Νομίζω πως κάπως έτσι λειτουργεί και με εσάς, γι' αυτό σας έκανα και το βίντεο αυτό. Αυτά είχα να σας πω. Εγώ πάω πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα φύγει αυτό και σε λίγες ημέρες, γιατί τώρα μου τελειώνει και η περίοδος. Θα ξέρω αν θα έχω τις ημικρανίες περίοδο, γιατί εγώ με το που τελειώσει η περίοδος. Για περίπου 3 ημέρες έχω ημικρανία σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θα δούμε αν θα λειτουργήσει και θα σας πω τη γνώμη μου και πάνω σε αυτό. Την εμπειρία μου, μάλλον. Τι έπαθες? Εκεί θες χτυπήσει, δεν το πειράζουμε αυτό. Δεν το πειράζουμε. Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα και να μην ξαναχαθώ. Θα βάλω τα δυνατά μου να είμαι εδώ και την επόμενη εβδομάδα. Και αυτά. Περιμένω τα σχόλιά σας και θα σας δω σύντομα. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας. Bye! Bye!